Καλωσορίζουμε στο στούντιό μας στην Αθήνα τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, τον οποίο και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής του σήμερα, χρονιάρα μέρα. Ας το πούμε έτσι, κύριε πρόεδρε, να μας αφιερώσετε το χρόνο και τις απόψεις σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για την γιορτή σου, Χρήστο μου, και χρόνια πολλά σε όλους τους τηλεθεατές σου. Να είστε καλά. Αποχαιρετώντας το 2012, κύριε πρόεδρε, δεν ξέρω, επειδή για το κόμμα και για εσάς προσωπικά χαρακτηρίστηκε από πολύ δυνατά γεγονότα, και ως έμπειρος δημοσιογράφος, ποιον τίτλο θα του βάζατε? Το 12 που αποχαιρετούμε για τον Γιώργο Καρατζαφέρη και για τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Για να συνεχίσουμε να εκμελατήσουμε μετά στα γεγονότα της επικαιρότητας που στιγμάτισαν αυτή τη χρονιά. Νομίζω ένα πάρα πολύ γερό μάθημα για τις επόμενες χρονιές που έρχεται. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο μάθημα από τον τρόπο με τον οποίο προστατεύσαμε τα συμφέροντα της Ελλάδος, με τον τρόπο με τον οποίο αγαπάμε την Ελλάδα, με τον τρόπο με τον οποίο βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα την Ελλάδα. Φαίνεται ότι αυτά δεν μετράνε. Ίσως μετράει ένας κεροσκοπισμός, ένας συμβασμός και μία έκπτωση. Έχω πάρει τα μαθήματά μου και νομίζω ότι στις προκλήσεις του αύριο θα είμαστε πολύ πιο σοφοί σε πράξεις και ενέργειες. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι θα κάνω αυτό που κάναν άλλοι. Πρώτα το κόμμα και μετά την πατρίδα. Θα βάζω πάντα την πατρίδα μπροστά, αλλά θα σκέφτομαι δύο φορές για να εμπιστευτώ ανθρώπους ή και καταστάσεις. Πάντως δεν σας κρύβω, κύριε πρόεδρε, ότι στο πρώτο μέρος αυτής της κουβέντας θα ήθελα περισσότερο να αξιοποιήσω την ιδιότητά σας ως ανθρώπου της πιάτσας, της κοινωνίας, ως εργοδότη, ως εργαζόμενο. Γιατί σήμερα, ξέρετε, όταν κάποιος παρακολουθεί απόγευμα Πέμπτης ένα δημοσιογράφο και ένα πολιτικό να συζητάνε, δεν μπορεί να ξεχάσει ότι το πρωί κάθισε 3 ώρες στην εφορία για να πληρώσει μία ακόμη από τις δόσεις που έχει κάνει για την φορολογία του εισοδήματός του. Δεν μπορεί να ξεχάσει ότι είναι πλέον ρώσικη ρουλέτα το αν θα πληρωθεί στον ιδιωτικό τομέα από τον εργοδότη του, δεν ξέρει τι τον περιμένει σε περικοπές, σε συρρήκνωση εισοδήματος. Φαντάζει λίγο φτωχή η ενασχόληση με τα ζητήματα υψηλής πολιτικής όταν η κοινωνία χαρακτηρίζεται από ζητήματα που δεν βλέπω να είναι στον δημόσιο διάλογο. Και δεν ξέρω αυτό ως μάθημα, επειδή μιλήσατε για μαθήματα που δόθηκαν και έγιναν κατανοητά, αν το έχει εισπράξει ο πολιτικός κόσμος. Κύριε Γιαννούλη, πολύ φοβούμαι ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα χειρότερα από ό,τι πήγαν αυτή τη χρονιά. Εξάλλου, η χρονιά είναι 13η του αιώνα και ξεκινάει από Τρίτη. Έχουμε Τρίτη και 13. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, έτσι, αθέλης χαριτολογώντας. Κατάλαβα. Επί της ουσίας, δεν βρίσκω τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να δημιουργεί αισιοδοξία. Ακούω διάφορες και λόγω περιπτώσεις σαν τον κύριο Σαμαρά να χαμογελούν και να αισιοδοξούν κτλ. Και δεν μπορώ να καταλάβω από πού παίρνουν αυτό το μέτρο, αυτό το ζύγι. Η χρονιά θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Χάνουμε διαρκώς, κάθε μέρα περνάει η εθνική κυριαρχία. Μόλις εχθές η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπει Βερολίνο, εξέφρασε επιφυλάξεις εάν θα πρέπει να πάει η ΔΕΠΑ και η ΔΕΣΦΑ εις τους Ρώσους ή θα πάει σε κάποια άλλα συμφέροντα. Αγνοώντας ότι οι Ρώσοι έδωσαν 1.900 και αυτοί οι οποίοι προστατεύονται, Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις 400. Που σημαίνει ότι το παιχνίδι είναι άγριο. Θέλω να το παίξουν μόνο και μόνο οι επικυρίαρχοι. Εκεί έχω τεράστιες διαφωνίες για αυτή την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Τεράστια. Και είναι η βασική μου διαφορά με τον κύριο Σαμαρά. Γιατί θα ακούω κάποιες εκκλήσεις τον τελευταίο καιρό, ξέρω εγώ, όλοι μαζί κτλ. Μα υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Μιλάμε για την εθνική κυριαρχία. Την άφησε ο κύριος Σαμαράς στα χέρια των Τροϊκανών. Εγώ διαφωνώ τελείως. Η πολιτική της χώρας πρέπει να ασκείται από τα ελληνικά κόμματα, από τους ελληνικούς πολιτικούς αρχηγούς. Θα μπορούσε βέβαια να σας πιστώσει, να σας χρεώσει μάλλον, κύριε πρόεδρε, κάποιος την πικρία λόγω της πολιτικής αδυναμίας στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα σας, την αδυναμία να μην μπορείτε να πιστώσετε αυτό για το οποίο προφανώς χαμογελά η κυβερνητική τρόικα, για το γεγονός ότι ξεπεράστηκε ένας κάβος πολύ επικίνδυνος που κάποιοι τον είχαν υποτιμήσει. Της πλήρους και άτακτης χρεοκοπίας. Αυτό δεν το πιστώνετε ότι ξεπεράστηκε? Μα δεν άλλαξε. Μετετέθη κάποιους μήνες. Τι κέρδισε ο Έλληνας? Όλοι αυτοί που κάνανε Χριστούγεννα με κεριά. Αυτοί που κάνανε Χριστούγεννα βρίσκοντας τον επιούσιο μέσα σε κάδους. Τι άλλαξε σε αυτούς? Τι άλλαξε? Να σας πω τι άλλαξε. Ότι από την πρώτη μηνός θα έχουν μικρότερους μισθούς, μικρότερες συντάξεις, μεγαλύτερη φορολογία, φορολογία στα ενίκια, φορολογία στις καταθέσεις. Τι άλλαξε? Γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο ο κύριος Σαμαράς? Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Και τι έλυσε? Ανοίξανε μαγαζιά? Είδατε στη Τζιμισκή να φεύγουν τα ενοικιαστήρια?
Πείτε μου τι άλλαξε. Τα πράγματα χειρότερα. Είδατε ένα εργοστάσιο να ανοίγει στη Βόρειο Ελλάδα? Όχι. Κλείνουνε. Και εσείς πριν από λίγο είπατε ότι οι Ρώσικοι ρουλέτα θα πάρουν το μισθό τους. Αυτή είναι η αλήθεια και η κατάντια. Άρα για ποιο λόγο να χαίρεται κανείς? Πού να λάβει μερίδιο, ξέρω εγώ, συμμετοχής στο έπαθλο πτήνος, δηλαδή ποιου πράγματος? Τι είναι αυτό? Όχι. Η χώρα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Τι θα συμβεί το Μάρτιο, Απρίλιο που θα εργαστούμε ξανά λεφτά? Πού θα τα βρούμε, μπορούμε? Όχι. Δεν μας είπε ο κύριος Σαμαράς ότι είναι τα τελευταία, και σαφώς δεν είναι τα τελευταία. Αν λοιπόν ξαναζητήσουμε λεφτά, θα μπουν ξανά νέοι όροι, σκληρότερη φορολογία, πιο απάνθρωπες συνθήκες ζωής. Και μετά τις γερμανικές εκλογές, όσο και να ζητάμε, δεν είναι κανένα λόγο να μας το δώσει η κυρία Μέρκελ. Άρα λοιπόν, κανείς δεν λέει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να σηκωθούμε από το καναβάτσο και να σηκωθούμε όρθιοι, να πάρουμε στα χέρια μας την πολιτική της χώρας, την οικονομική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική. Εάν μπορούμε πίσω από τις τραπεζές μας, οι οποίες πλέον έχουν αφελεινιστεί. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Πάντως, είναι πρόεδρε, και η μεγάλη μου διαφορά με τον κύριο Σαμαρά. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν ασκήσει κριτική και σε εσάς προσωπικά και στον χώρο που εκπροσωπείτε στο παρελθόν, ότι η πολιτική, τους καρπούς της οποίας χρεώνονται και αντιμετωπίζουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες, έχει την αρχή της στην πρώτη συνεργασία, επίσης τριών κομμάτων, με την κυβέρνηση Παπαδήμου, με εσάς ενεργός στέλεχος, συμμέτοχο. Είναι μια παράφραση, αν όχι επανάληψη, βεβαίως, κύριε Γιαννούλη, νομίζω... Δηλαδή να το εκλάβουμε ως αυτοκριτική αυτό? Όχι, είναι 24η φορά που το λέω και να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Δεν κουράζουμε να λέω. Σας θυμίζω ότι η κυρία Μέρκελ το Σεπτέμβριο δεν μας έδινε τη δόση. Δεν μας άφηνε να κάνουμε εκλογές, δεν έδινε τη δόση. Ήταν ένας μονόδρομος τότε. Εγώ είχα να διαλέξω ανάμεσα σε Παπαδρέου να συνεχίσει, που θα μας πήγαινε στα βράχια, ως και οι δικοί του βουλευτές το κατάλαβαν και λάκησαν, ή το υποκατάστατο του κυρίου Παπαδρέου, που ήταν ο Πελτσάνικος και για τον οποίο είχε συμφωνήσει ο Σαμαράς. Όταν θέλανε όμως τη δική μου τρίτη ψήφο, η οποία ήταν και καθοριστική για αυτούς, εγώ είπα, κύριε, με αυτόν δεν πηγαίνω. Εάν θέλετε, να πάμε με τον άνθρωπο της Λέσης Μπίλτεμπεργκ, με τον άνθρωπο της Τριμερούς, με τον άνθρωπο των τραπεζών. Δηλαδή αυτά τα οποία πολεμούσα και πολεμάω σε όλη μου τη ζωή. Αλλά είπα, εκεί που είναι η Ελλάδα, δεν θα πέσει μόνο και μόνο να βρούμε έναν άνθρωπο που δεν θα μπορούν να ρίξουν οι Αμερικάνοι και η Λέσης Μπίλτεμπεργκ. Και ήταν σωστό. Πήραμε μια ανάσα. Και από την ανάσα αυτή είμαστε σε κάποια κατάσταση σήμερα να λέμε ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας. Άρα λοιπόν ήταν μια επιλογή ανάγκης, απολύτου ανάγκης. Μπήκα μέσα και είπα, κύριε Γιαννούλη, και παρακαλώ θυμηθείτε το, και ίσως έχετε και το βίντεο στα αρχεία, ίσως το έχετε μάλλον σίγουρα, που είπα, χωρίς μείωση μισθών και συντάξεων, χωρίς απώλεια εθνικής κυριαρχίας και χωρίς ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Όταν λοιπόν μπήκα μέσα, κάτσε γιατί σου έλεγα, κύριε, μια μικρή στροφή, να βάλουμε και τη Ρωσία στο παιχνίδι. Έχει επενδυτές, φέρτε το Μετβέντεφ. Έβλεπα λοιπόν ότι οι υπόλοιποι της παρέας, οι τέσσερις, είχαν ένα βράχο απέναντι. Παπαδήμος, Σαμαράς, Παπαδρέου, Βενιζέλος. Ξανά. Μου πήρε 6, 7, 8 εβδομάδες. Όταν κατάλαβα λοιπόν ότι το παιχνίδι είναι 100% πουλημένο, έχει χωρηθεί δηλαδή στην Τρόικα και στους Αμερικανούς, είπα για χαρά και σηκώθηκα και έφυγα από την κυβέρνηση. Εγώ μπήκα μέσα για να φέρω μια άλλη πολιτική, να φέρω τα ρώσικα κεφάλαια, το ρώσικο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όχι μόνο από πλευράς οικονομικής. Και σας θυμίζω ότι μόλις προχθές η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε νότα και είπε όχι να πάει η ΔΕΠΑ εις τους Ρώσους, παρόλο που ο Ρώσος έχει δώσει ένα 900 και τα ελληνικά συμφέροντα 400. Βλέπετε τι γίνεται στο Αιγαίο. Είχα πει να πάρουν τον Ιόριο για να εξασφαλίσω εγώ τον κίνδυνο εξ Ανατολών, μια και δεν έχω εξοπλισμούς να αντιμετωπίσω την αντιφάγω διάθεση των Τούρκων. Αυτοί λοιπόν έλεγαν όχι, γιατί αυτοί είχαν εντολές και συζητήσεις από τον Αμερικάνο και το εδώ προκτεράτο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί ήταν τη διαφορά μου. Έφυγα και για την πολιτική μου αυτή, Χρήστο Γιαννούλη, κατασκευάστηκαν δύο κόμματα. Προκάτα αμέσως. Ο Καμένος και ο Μιχαλολιάκος. Και ξαφνικά βγήκανε στο στερέωμα μόνο και μόνο για να βγάλουν τον Καρατζαφέρη απ' έξω. Γιατί ο Καρατζαφέρης ήταν αιρετικός. Ο Καρατζαφέρης πήγαινε κόντρα στα συμφέροντα των αφεντικών. Ο Καρατζαφέρης πήγαινε κόντρα στα συμφέροντα των Αμερικανών με τους Ρώσους. Ο Καρατζαφέρης σήκωσε τα χέρια και είπε όχι στην Τρόικα. Ως εκ τούτου του φτιάξαν τα δύο κόμματα αυτά. Πώς έγιναν αυτά τα δύο κόμματα μέσα σε 20 μέρες? Και πιάσαν 10 και 15%. Αυτό είναι εξωπραγματικό. Έχουμε πολύ χρόνο να τα πούμε. Σέβομαι με απόλυτο σεβασμό ακούω την εκδοχή σας. Δεν θα υποτιμήσουμε όμως και την άποψη των πολιτών. Την αναζητήσαμε.
με τη βοήθεια των συναδέλφων, απλούς πολίτες, για το πώς έχει αποτυπωθεί στη δική τους πολιτική συνείδηση η πορεία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Να το παρακολουθήσουμε και αμέσως μετά με ενδιαφέρον να πούμε και το σχόλιο σας. Ότι όλοι αυτοί που δεν ξέρω τι θα πούνε, σου λέω όμως εκ προημίου, Χρήστο μου, είναι αυτοί που βλέπουν το δελτίο των 8 του ΜΕΓΑ, το οποίο έδωσε τη δική του παραπληροφόρηση, την παραπλανητική εικόνα. Και έμειναν. Η δικιά μου δουλειά είναι να τους βάλω την τζίμπλα από τα μάτια και το κερί από τα αυτιά, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, εχμάλωτοι στο δελτίο των 8 έχουν μια παραποιημένη εικόνα. Κύριε Πρόεδρε, αυτή την εικόνα έχουμε να αλλάξω και θα την αλλάξω. Ξέρετε πώς σας σέβομαι, αλλά δεν μπορώ να υποτιμήσω και την άποψη που λέει ότι αυτή η αιχμηρή αντίδραση κατά των μέσων είναι λίγο σαν καυγαδάκι αραβωνιασμένου ή ερωτευμένου ζευγαριού. Γιατί είχατε μια προνομία και δεν είναι καυγαδάκι. Είναι πόλεμος με τις 5 οικογένειες. Πόλεμος. Ναι. Αυτούς δεσμεύομαι στον ελληνικό λαό ότι θα τους στείλω στο εδόλιο, τουλάχιστον στο εδόλιο της συνείδησης του ελληνικού λαού. Να καταλάβουν, δεν μπορούν να παίξουν με την Ελλάδα. Γιατί αυτοί ήταν πρόθυμους. Μόλις είπα, όχι, αυτό δεν γίνεται, φύγει από το παιχνίδι. Έξω. Λοιπόν, αυτό το έξω, το οποίο κάποιοι το αποδέχονται, όπως και το μέσα, και τώρα θα δείτε πώς θα τα βάλουμε το Σαμαρά, γιατί ο Σαμαράς δεν θα τους εξυπηρετήσει αυτά τα οποία θέλουν, αυτά τα οποία είχαν δεσμευθεί να τους δώσει. Βλέπετε την κόντρα που γίνεται με το Ρόιτερ, βλέπετε την κόντρα που γίνεται με το Στέρν. Τώρα ο Σαμαράς λοιπόν θα πάρει την άγουσα, γιατί δεν θα τους δώσει αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί. Έρχονται οι πιο πεινασμένοι απ' έξω, οι Τροϊκανοί, και τα διεκδικούν για την πάρτη τους. Λοιπόν, θα αρχίσει το μεγάλο γλέντι, και σε αυτό το γλέντι να ξέρουν ότι εγώ θα είμαι αυτός με το χωνί. Ξαφνικά εγώ πέρυσι το Μάρτιο βρέθηκα να πρέπει να απολογούμε για τη δολοφονία του Κέναντι. Αυτά τελειώσανε. Από εδώ και πέρα είναι ποιος έχει προτάσεις. Και ποιες είναι οι προτάσεις. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που μίλαγε και πείναγε, αυτός ο άνθρωπος που είχε καταγραφεί αγωνία στο πρόσωπό του, πρέπει να καταλάβει ποιος έχει προτάσεις να βγάλει από την κρίση. Δεν τις έχει ο Σαμαράς, δεν τις έχει ο Βενιζέλος, δεν έχει ο Κουβέλης. Και από την άλλη μεριά είναι το μπλοκ των εξάλλων. Αυτή είναι η υπόθεση. Ο κύριος Μιχαλολιάκος, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, οι οποίοι ανταγωνίζονται σαν σε εξαλότητα, αλλά χωρίς προτάσεις. Ο Καρατζαφέρης και το κόμμα του έχουν προτάσεις. Μπορούμε να βγάλουμε τη χώρα από τη σύψη, ξεκάθαρα. Να τις δούμε μία-μία. Σας διαβεβαιώ να τις δούμε μία-μία, αλλά δεν μπορώ να παρακάμψω, δεν μπορώ παλικιστικά να ξεπεράσω το γεγονός ότι είναι πλέον παράδοση, πάγια πολιτική πρακτική. Όταν θες να κάνεις μειωμένη ένταση σε αυτοκριτική, να αναδεικνύεις την ευθύνη των βαρώνων, των συμφερόντων, των μέσων ενημέρωσης και επιμένω μέσα ενημέρωσης που στο παρελθόν, πρόσφατο, δεν απέχουμε πάρα πολύ. Μίστο είχατε Γιαννούλη, μια προνομιακή ήθελα να σχέση. Σε παρακαλέσω, παρακαλώ. Ήθελα να σε παρακαλέσω και να σε προκαλέσω να μου πεις πού έκανε κακό ο Καρατζαφέρης στην πατρίδα. Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό, κύριε Πρόεδρε. Να σου πω μια σειρά πραγμάτων για όλους άλλους. Μια σειρά πραγμάτων. Ένα το λάθος μου. Πρόταξα την πατρίδα από το κόμμα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, ως άνθρωπος επικοινωνίας και εγώ, ότι θα μπορούσα να προτάσω το κόμμα και να αφήσω την πατρίδα κατά μέρος. Αυτή είναι η διαφορά μου. Εγώ είμαι πατριωτικό κόμμα. Δεν είμαι ένα κόμμα. Άκουσα κάποιον λέει λαϊκισμός. Ουδέποτε είπα καμία μεγαλοστομία από αυτές που ακούω. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο με ενδιαφέρει, να βγάλω τσίμπλα από μάτια και κερί από αυτιά. Και θα το κάνω και θα το προσπαθήσω. Όλους αυτούς θα τους πλησιάσω και θα τους πω, κύριε, αυτές είναι οι προτάσεις μου. Γι' αυτό το λόγο αγωνίστηκα. Γιατί όταν εγώ μπήκα στο πρώτο μνημόνιο μέσα, το συνόδευσα από την πρόταση η Οικουμενική Κυβέρνηση, την οποία ονόμαζα Χρήστο Γιαννούλη, Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης. Και κλώτσισε ο Σαμαράς τότε. Και χάσαμε 1,5 χρόνο για να έρθει σε αυτό που του έλεγα. Εάν είχε μπει ο Σαμαράς και είχαμε πάλι διακυβέρνηση από τον Καραμαλή και τον Παπακοσταντίνου, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και γι' αυτά δεν έχει απολογηθεί κανένας. Αυτή ήταν η ευθύνη του Καρατζαφέρη. Το εύκολο πράγμα ήταν να προσφύγω στο λαϊκισμό. Να το παίξω Τσίπρας, Μιχαλολιάκος, Καμένος, αντάρα να φωνάζω. Τώρα θα ήμουν στο 20% και ίσως ήμουν και πρωθυπουργό της χώρας. Αλλά αυτά όμως δεν μου ταιριάζουν. Εμένα μου ταιριάζει η ευθύνη. Είμαι σε μια μεγάλη περιπέτεια, γιατί είχα απέναντι τις μεγάλες οικογένειες που ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης, τους Αμερικανούς, γιατί θα φέρω τους Ρώσους στο παιχνίδι, και τους Τροϊκανούς, γιατί τους χάλασα τη μανέστρα. Γιατί το όχι του Καρατζαφέρη μεταλαμπαδεύτηκε σε πολλές χώρες του Νότου. Και ήθελα να σου πω, εσένα, Χρήστο Γιαννούλη, που τα ξέρεις καλά τα πράγματα, από πότε ο Καρατζαφέρης είπε δεν υπόθεση Ελλάδος και πρέπει να πάμε σε μια συμμαχία του Νότου. 4 χρόνια. Τώρα το ανακάλυψαν κάποιοι σαν τον κύριο Τσίπρα, το Νότο. Βέβαια. Έπρεπε να μου πάει εκεί. Αλλά φοβήθηκε ο Σαμαράς να έρθει μαζί μου να φτιάξουμε ένα μεγάλο μέτωπο του Νότου. Γιατί ήθελα να τα έχει καλιά με την κυρία Μέρκελ, γιατί η κυρία Μέρκελ του εγγυώται τη μακροημέρευση στην καρέκλα που πέχει.
Βέβαια, δεν ξέρω πόσο ρεαλιστική μπορεί να ακούγεται η προσήλωσή σας στο πατριωτικό καθήκον, όταν την ελπίδα αυτής της χώρας τη συνδέεται ακόμη και με τη δραχμή. Ή κάνω λάθος στην προσέγγιση των απόψεών σας? Η σύγκριση που κάνετε, επαναλαμβάνω, τι ευρώ, τι δραχμή. Δεν υπάρχει, Χρήστο Γιαννούλη, και ευχαριστώ εξαιρετικά για την ερώτηση. Ευχαριστώ εξαιρετικά για την ερώτηση. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία ελπίδα στη χώρα με το ευρώ. Καμία, απολύτως. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία ελπίδα με το ακριβό ευρώ, ναι, και εφόσον η Μέρκελ επιμένει ότι το έχει στο 1,30, αν δεν ξαναπάει 1,60, δεν πρόκειται να εξαγωγεί κανένα φουκαρά αγρότη, καμία βιοτεχνία στο εξωτερικό. Είναι πανάκριβα. Πάει και παίρνει άλλο από την Τουρκία και την Τινησία, γιατί να έρθει στη χώρα μου. Κανένα Αμερικανό δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Ομοίω πάει στην Τινησία και στην Τουρκία, που το δολάριά του μετράει διπλά. Άρα λοιπόν με το ευρώ δεν έχω καμία τύχη. Λέω λοιπόν να αναζητήσω τα ίχνη της Αγγλίας, της Δανίας και της Σουηδίας, που είναι μέσα στην Ευρώπη, στον πυρήνα της Ευρώπης, αλλά έχουν το εθνικό τους νόμισμα. Τώρα αν θα το πείτε δραχμή ή τάλαντα ή οβολό, ποσός με ενδιαφέρει. Αλλά δεν μπορεί η χώρα να προχωρήσει με το ακριβό ευρώ. Το φώναξε στο Ευρωκοινοβούλιο όσο κανείς άλλος 8 χρόνια. Δεν έγινε τίποτα. Τώρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας νομισματική πολιτική. Διαφορετικά θα στραγγαλιστούμε. Πώς θα λέγεται αυτό το νόμισμα, δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Όμως, εκεί που είναι σήμερα η κατάσταση, ωφελεί η δαιμονοποίηση της δραχμής που κάνει ο Σαμαράς, ο μπαμπούλας στη δραχμή, και αν τη χρειαστούμε, κύριε, θα αυτοκτονήσουν 100.000 άνθρωποι την πρώτη μέρα, και εάν εσείς πάμε. Επί μακρόπολιτε, για πολύ μεγάλο χρόνο, και εσείς το κάνατε αυτό, δεν θα ενστερνιστώ τις απόψεις περί κυβιστήσεων κτλ. Αλλά και εσάς σας έχω ακούσει στο παρελθόν να λέτε βεβαίως ότι εκτός ευρώ είμαστε καταδικασμένοι. Βεβαίως ήμουνα. Το οικονομικό περιβάλλον δεν μεταλλάσσεται με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Μα σε παρακαλώ, Χρήστο μου, ο χρόνος κυλάει και αλλάζουν οι συνθήκες. Δεν είναι το 13 ότι ήταν το 11 ή το 10. Τώρα πλέον δεν μας εξυπηρετεί το ευρώ, ας το καταλάβουμε. Δεν με εξυπηρετεί. Αλλιώς ήταν τον 10. Και εγώ πάντα ήμουνα οπαδός του ευρώ. Τώρα όμως βλέπω δεν με εξυπηρετεί. Τι να κάνω δηλαδή? Να είμαι με το ευρώ και στον τάφο? Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά ξέρετε κάτι? Σώθηκε ο Ομπάμα σε χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα, γιατί τύπωσε όσα δολάρια δεν είχαν τυπώσει όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι από την εποχή του Τρούμαν. Τρούμαν, Αζεχάουερ, Κένεντι, Τζόνσον, Νίξον, Φόρντ, Κάρτερ, Ρίγκαν, Μπούς πατέρας, Κλίντον, Μπούς μικρός. Ξέρετε όλοι αυτοί κάτι, οι πρόεδροι μαζί, όλοι μαζί δεν είχαν τυπώσει τόσα δολάρια. Άρα λοιπόν, πρόεδρε, εγώ στην ανάγκη που είμαι, πρέπει να πάρω, να πάρω το νομισματοκοπείο στα χέρια μου. Αλλά επειδή ο δημόσιος λόγος και οι δημόσιες τοποθετήσεις ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι είναι και ορολογιακή βόμβα και πρέπει να είναι και τεκμηριωμένες. Εγώ, αφελής, έχω την εντύπωση ότι η επιστροφή στη δραχμή, και δεν το έχω ακούσει μόνο από πολιτικούς για να καθίσταται αναξιόπιστη ίσως αυτή η προσέγγιση, αλλά και από ανθρώπους της οικονομίας, ότι η επιστροφή στη δραχμή στην παρούσα συγκυρία με τη συγκρότηση του ευρώ και της ευρωζώνης μπορεί να αποτελεί έναν εφιάλτη για τους Έλληνες πολίτες. Ακόμη χειρότερο από τον εφιάλτη που ζούμε σήμερα. Και εσείς έρχεστε Όχι. και λέτε ότι συσάχθεια, αυτό δεν συμβαίνει. Συσάχθεια και δραχμή. Συσάχθεια και δραχμή. Δηλαδή, έρχεται η μέρα που λες ουδείς οφείλει σε κανέναν. Μηδέν. Και ξαναγράφει το κοντέρ από το μηδέν. Συσάχθεια. Δεν σημαίνει ότι θα πας στη δραχμή να τετραπλασιαστεί αυτά που χρωστάει στην τράπεζα. Εάν δεν προηγηθεί η συσάχθεια, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει τρόπος. Δεν υπάρχει τρόπος να ξοφλήσει κανείς κανέναν με το σκληρό ευρώ. Ας το καταλάβουμε. Και σε ποια τράπεζα? Στην τράπεζα την οποία ελέγχει ο κύριος Χέλμουντ σήμερα. Ποια τράπεζα είναι σε ελληνικά χέρια? Και πώς θα επιβιώσουν τα μέσα ενημέρωσης, χαμπάρι, στείλω ένα μήνυμα τώρα στα παιδάκια αυτά, όταν δεν θα μπορούν να πάρουν δάνεια? Από πού θα πάρει ξανά δάνειο ο Δόλ? Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί η τράπεζα πλέον είναι στα χέρια κάποιου Χέλμουντ. Αυτό να καταλάβουν. Γιατί βάλανε πέρυσι στην BlackRock να ψάξει τις τράπεζες, αλλά ψάχνοντας την τράπεζα η BlackRock πήγε στους πελάτες και λέει: αμάν, πώς θα χρωστάει αυτός, τέλειωσε, πάει. Άρα λοιπόν δεν προχωράει, δεν υπάρχει ελπίδα. Εάν θέλουμε να πεθάνουμε όντας το ευρώ, ας πεθάνουμε το καμάρι για να μας βάλουν και ένα ευρώ στον τάφο. Εγώ λέω νέα προσπάθεια και να βρεθούν εκείνοι οι οποίοι θα μας πούνε το τίμημα της νέας προσπάθειας. Είναι για ένα χρόνο, για 10 χρόνια, για 30 χρόνια. Θα αφορά το 20% πληθυσμού, το 100%. Γιατί δεν υπάρχει μια ομάδα σοφών, τόσο έχει ο κύριος Σαμαράς δίπλα, να κάνει μια εργασία και να μάθουμε επιτέλους πόσο είναι η βλάβη της δραχμής και πόσα τα ωφελήματα. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το αδιέξοδο το εντοπίσατε. Η Αγγλία
Γαλλία μάλλον, και η Σουηδία και η Δανία δεν έχασαν που δεν είναι στο ευρώ. Αυτό το αδιέξοδο το αντιμετωπίσατε τώρα, το είδατε τώρα, το ανακαλύψατε τώρα ή το είχατε στο πίσω μέρος του μυαλού σας και όταν αγωνιζόσασταν για την παραμονή στο ευρώ? Όχι, πάντα πίστευα ότι αυτό το ευρώ θα μας βάλει σε δύσκολη θέση. Και έλεγα πάντα, δεν υπάρχει μια ομιλία που δεν έλεγα ένα προς ένα με το δολάριο. Το χαμηλό ευρώ με εξυπηρετεί. Εάν έρθει όσο ήταν όταν μπήκα, είμαι έτοιμο να το περασπιστώ. Ναι, 0,87 μπήκαμε. Και κάποια στιγμή το 0,87 έγινε 160. Και ξαφνικά το εθνικό νόμισμα εντός εισαγωγικών η δραχμή ήρθε και διπλασιάστηκε και δεν μπορούσα να πουλήσω τίποτα. Ξέρετε, πήγαινα στα σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου και το 30% των ραφιών ήταν ελληνικά προϊόντα. Τώρα δεν υπάρχει δείγμα. Πώς θα μπεις τώρα ξαφνικά με το ακριβό ευρώ ή στα ράφια, ξέρω εγώ, του Σέφριτζης? Μάλιστα. Τώρα επειδή ξέρετε, δεν υπάρχει τρόπος. Επειδή ξέρετε, το Χουί πεθαίνει τελευταίο στους, βγαίνει τελευταίο το Χουί και στους δημοσιογράφους. Με όλα αυτά που μας περιγράφετε, είναι αυθόρμητο και αυτονόητο το ερώτημα ότι απομακρύνεστε έτη περαιτέρω από την Νέα Δημοκρατία. Το σπίτι σας, όπως το έχετε περιγράψει τα παλαιότερα χρόνια, μετά αναπτύχθηκε η παραφιλολογία για την πολυκατοικία. Πιστεύω ότι μεγαλώνεται την απόσταση παρά τη μικραίνεται όπως θέλουν τα πολιτικά και κυρίως μεγαλώνει τα απόσταση παραπολιτικά από το δημοσιεύματα. Μεγαλώνω την απόσταση από το παράλογο. Μεγαλώνω την απόσταση από το παράλογο. Μεγαλώνω την απόσταση από το παράλογο. Δεν μπορώ, είναι παράλογο. Δηλαδή, τι να πω στον κόσμο ότι με το δυνατό ευρώ, τι θα κάνω, πώς θα πουλήσω? Με ένα 40 το ευρώ, τι θα πουλήσω, πώς θα πουλήσω, δεν μπορώ. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή αυτό τρέμει η Μέρκελ. Η Μέρκελ τρέμει. Και όταν του έλεγα πέρυσι, εγώ Χρήστο Γιαννούλη μέσα εκεί, ελάτε μπλοφάρει η Μέρκελ, πάμε να πούμε για χαρά, φεύγουμε, να έρθει τρέχοντας, να έχω πετύχει άλλους όρους διαπραγμάτευση, τι είναι αυτά και τι είναι αυτά, μου λένε. Μα αυτή τη στιγμή η Μέρκελ τι τρέμει? Εάν οι χώρες του Νότου βγουν από το ευρώ, τότε θα βγάλω εγώ η ζόλα και θα έχει τον πέμπτο της αξίας του μίλε. Εν πέμπτο. Θα πουλάω λοιπόν σε αγορές της φθηνότερα. Αυτό φοβάται. Ενώ με το ευρώ δεν πρόκειται ποτέ να ανταγωνιστώ εγώ το γίγαντα της βιομηχανίας της Γερμανίας. Το ίδιο. Αν έχει βάλει η Ιταλία το ίδιο. Γιατί φοβόνται τον Μπερλουσκόνη τώρα? Θα είστε γιατί είναι επιστροφή στην Ιρέτα. Θα είστε έτοιμος, και έχουν αρχίσει οι πάντες να πυροβολούν τον Μπερλουσκόνη. Οι πάντες. Γιατί του φοβίζει ότι θα χαλάσει τη σούπα. Έχουμε μείνει, κύριε Πρόεδρε, στην συζήτηση. Την λίγο προσβλητική ως ένα βαθμό ότι με την απλοϊκότητα μπορεί μεν να προσεγγίζεις το ακροατήριο. Δεν ξέρουμε αν δίνεις απάντηση στα επίκαιρα προβλήματα των πολιτών. Και αν όλα αυτά που περιγράφετε ναι, με την ίδια ζητή απλά για την να καταλάβει ο κόσμος. Η απλοϊκότητα είναι για να εξυπηρετήσουμε το τηλεοπτικό μας κοινό. Γιατί όσοι μας βλέπουν δεν έχουν μάστερ στην οικονομία. Αυτό πρέπει να το δεχτείς. Μας βλέπει και απλός κόσμος. Όμως υπάρχει μια ομάδα επιστημόνων η οποία μελετά το θέμα. Με ειδικούς, απολύτως ειδικούς. Άνθρωποι έχουν γράψει μια σειρά βιβλίων. Και πάση περιπτώσει δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι εγώ από τότε που είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, όλα αυτά τα χρόνια, και δεν είναι λίγα, είναι 8 χρόνια, είμαι στην ομάδα των ευρωσκεπτιστών. Με τον Φάραξ και έχουμε μελετήσει σε βάθος το πράγμα. Δεν είναι κάτι που μας απασχολεί τώρα τον τελευταίο καιρό. Σκεφτόμαστε υπέρ και κατά. Απλώς τα υπέρ πολλαπλασιάζονται σε καθημερινή βάση. Έτσι λοιπόν, προϊόντες του χρόνου, νομίζω ότι η δραχμή κερδίζει έδαφος έναντι του ευρώ. Δεν είναι κάτι που αποφασίσαμε μια μέρα. Ξυπνήσαμε ένα πρωινό, το μελετάνε οι ομάδες εργασίας με τους ειδικούς εδώ και ένα χρόνο. Θα δείτε ότι κάθε μέρα περνάει από εδώ και πέρα, θα αυξάνονται εκείνοι οι οποίοι προσέρχονται ή στη δραχμή ως το πλέον ωφέλιμο όχημα για να βγει η χώρα από την κρίση. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, αυτό που δεν κερδίζει έδαφος και δεν κερδίζει και στο χρηματιστήριο των αξιών είναι η εμπιστοσύνη στον πολιτικό κόσμο. Δεν εξαιρώ και εσάς. Δεν εξαιρώ και εσάς από τους πολιτικούς που έχουν την ευθύνη για την διαχείριση της εξουσίας είτε από κυβερνητική είτε από αντιπολιτευτική θέση και έχει ως αποτέλεσμα την διαχείριση των προβλημάτων του σήμερα. Αυτά που περιέγραψα και στην αρχή, να χρειάζεται πλέον εν έτη 2012 3 ώρες για να πληρώσεις μία δόση στην εφορία, κάτι που σε άλλες χώρες συμβαίνει αυτοματοποιημένα σε δευτερόλεπτα, μία σειρά από εμπόδια, μία σειρά από... Φταίει εκείνος που έχει... Φταίει εκείνος ο οποίος έχει δικαίωμα υπογραφής. Εγώ ουδέποτε είχα δικαίωμα υπογραφής. Δεν φταίω εγώ. Δεν κυβέρνησα για να έχω δικαίωμα υπογραφής. Να βρείτε λοιπόν όλους αυτούς που έχουν υπογράψει κατά καιρούς και φέραν την Ελλάδα εδώ. Και τότε να τους εγκαλέσετε. Εμένα δεν με εγκαλέσετε. Δεν είχα ποτέ ευθύνη υπογραφής. Ουδέποτε. Είμαι στην πολιτική περισσότερο από 20 χρόνια. Στηρίξατε κυβερνητικούς σχηματισμούς. Για 8 εβδομάδες. Για 8 εβδομάδες. Κέρδισα το θέμα των ταξί.
το πρώτο θέμα. Έλεξα μια σειρά θέματων στην αυτοκολλία. Το 1993 σειρά θέματων ήταν 8 για τους φθινοτρόφους και για 8 εβδομάδες. Έτσι. Μετά από 8 εβδομάδες, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος εκ των υπουργών υπήκονε σε μένα και δεν έχω καμία ευθύνη για όλα αυτά τα μερμέτια που γίνανε υπέρ, ξέρω εγώ, κάποιων των μεγάλων οικογενειών. Εγώ λοιπόν όσο καιρό ήμουνα, είναι ξεκάθαρη η εντολή και η πολιτική που έκανα. Όμως ουδέποτε σε προσωπικό επίπεδο κυβέρνησα για να είμαι υπεύθυνος για τις 3 ώρες καθυστέρηση, να είμαι υπεύθυνος για όλα αυτά. Έχω λύσεις για όλα αυτά. Και σε ρωτώ, κύριε Γιαννούλη, η Ελλάδα ξέρετε πόσο δίνει το χρόνο για σεντόνια και πετσέτες κτλ.? 2 δισεκατομμύρια. Στην Τουρκία 2 δισεκατομμύρια. Και λέω λοιπόν, γιατί μην τα κάνει αυτά ο στρατός και να προσλάβει 10.000 γυναίκες και να πει στρατός, ναυτικός, αεροπορία, λιμενικό, αστυνομία, νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, γιατί τα ιδιωτικά εξαρτώνται από το κράτος, μεσαιοποιεί. Ξενοδοχεία που επιδοτούνται από το κράτος. Όλοι θα παίρνετε από εδώ σεντόνια. 2 δισεκατομμύρια στο παντελόνι μου. Άλλα 2 με 2,5 εκατομμύρια τα γενώσιμα. Μπορεί να κάνει η Ταϊλάνδη φάρμακα και δεν μπορεί να κάνει ο στρατός. Ο στρατός, ο οποίος έχει και το εργοστάσιο κλειστό. Άρα λοιπόν μπορώ να δώσει λύση. Αλλά άμα κάνει ο στρατός, θα τσινίσουν κάποιοι οι οποίοι έχουν το μονοπόλιο των φαρμάκων. Και αυτοί που έχουν το μονοπόλιο των φαρμάκων θα δίνουν εις τα κόμματα εξουσίας. Πάρε τόσα και το σκέφτονται. Εγώ όμως δεν σκέφτομαι έτσι. Σκέφτομαι ότι μπορώ να έχω γενώσιμο φάρμακο από στρατό, από καλούς επιστήμονες και να προσλάβω και 5.000 νέους ανθρώπους. Άρα λοιπόν έχω λύσεις και προτάσεις. Η ΜΟΜΑ να κάνει τα δημόσια έργα. Περνάτε τα Τέμπη και είναι 60 ετών έργο και το βλέπετε είναι αλόβητο. Γιατί λοιπόν τα έργα να τα δίνω με καπέλα και να μην τα έχει η ΜΟΜΑ την εποπτεία? Αυτές είναι οι προτάσεις μου. ΑΟΣ ανακήρυξε εχθές. Το έλεγχο του Παπαντρέου το έκανε, αλλά για να μπορέσω να βγάλω εγώ τα πετρέλαια πρέπει να αποκτήσω πλάτες. Και οι πλάτες των Αμερικανών είναι πολύ επισφαλείς στη σχέση που έχουμε, την ανάγκη που έχουμε με την Τουρκία. Και γι' αυτό είπα να έρθει η Ρωσία. Είναι μια σειρά σκέψεων. Κύριε Πρόεδρε. Αυτά λοιπόν ενόχλησαν το σύστημα, γιατί βρέθηκε ένας πολιτικός που ύστερα από πάρα πολύ καιρό τους λέει μάγκες μέχρι εδώ και μη παρέκει. Αυτό το μπάστα είχε το κόστος. Πάντως, αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, εγώ δεν έχω λόγο να καταλήξω σε κρίση, αλλά αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, απομακρύνεται ακόμη περισσότερο η πιθανότητα επανεισόδου σας στη Βουλή. Για δύο λόγους. Πρώτον, το σύστημα παραμένει ενεργό, αυτό που εσείς καταδικάζετε και επιχειρείτε να αποδομήσετε, αλλά και το γεγονός ότι η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής σας ομάδας, πλην κάποιων εξαιρέσεων του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, βρίσκεται σήμερα στη Νέα Δημοκρατία. Αν πάλι κάνω λάθος, διορθώστε με. Και έχουν Κάνετε λάθος. Κάνετε βεβαίως. Δείτε πώς είναι μαζί μας. Ο Πλατίδης, ο Κολοκοτρώνης, ο Ροντούλης, η Παπαδρέου, ο Αϊβαλιώτης, ο Καλαποθαράκος, ο Μανούσος, ο Ντουκάκης, ο Χρυσανθακόπουλος. Επομένως κάνετε λάθος. Κάνω λάθος. Στο αριθμητικό ναι. Αλλά ο Κορατής, επίπεδο... ο Γιάννης. Ωραία. Μια μεγάλη αξία. Σε αριθμητικό κάνω λάθος και έχετε δίκιο στην απαρίθμηση αυτή. Σε ένταση φωνής όμως για τους Βορύδη, Γεωργιάδη, δεν κάνω λάθος. Ήταν από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη σας. Και δεν προσπαθώ να κυτρινίσω και ήταν και κουμπάρι σας. Θα αναλάβει τότε ο Ηρακλής. Γαυγίζει πάρα πολύ καλά. Θα στείλω το σκυλί μου εκεί. Με αυτό το θέμα ποιος γαυγίζει? Ποιος γαυγίζει? Ελάτε ποιος τώρα, μην είστε προσβλητικός όμως. Υπάρχει μια λαϊκή όχι, σοφία. Σε παρακαλώ, είναι η αλήθεια. Υπάρχει μια λαϊκή σοφία. Ο κύριος Βορύδης, ναι βεβαίως, θερνή μου γνώση, είχα πρώτα. Ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ήταν στον πατριωτικό χώρο. Ήτανε μέσα. Ξαφνικά βγήκαν νεοφιλελεύθεροι. Τι φταίω εγώ? Είναι κάποια αντιπαροχές οι οποίες σου έκαναν. Ξέρω εγώ, θα γίνει υπουργό, θα φέρει ένα κουστούμι. Δεν ξέρω τι. Έφυγαν από τον πατριωτικό χώρο. Δεν φταίω εγώ που έφυγαν αυτοί. Με όλο το σεβασμό σε αυτό, σας αναγνωρίζω ότι είστε τεχνίτης. Να δημιουργείτε την αιχμή, την υποψία και τον γκρίζο σύννεφο χωρίς να το περιγράφετε. Τι ακριβώς συνέβη? Υπήρξαν πολιτικές ή άλλου είδους αντιπαροχές και προσχώρησαν στη Νέα Δημοκρατία οι πολύ στενοί σας συνεργάτες μέχρι πριν από λίγα χρόνια? Καθαρές κουβέντες, καθαρές εξηγήσεις. Είναι και σλόγγαν σας παλιό, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκάθαρες κουβέντες. Αντιπαροχή. Ποια είναι η αντιπαροχή, δεν την έχω βρει ακόμα. Αλλά αντιπαροχή είναι, όπως και το κάνουμε. Εάν δεν την έχετε βρει, πώς την καταγγέλλετε τότε? Ωφελήματα.
Μα είναι αυτοεμφανέστατο. Φύγανε από το κόμμα τους και πήγανε σε ένα άλλο κόμμα προκειμένου να διατηρήσουν κάποια οφίτσια. Κάποιος μου είπε, σοφός, 100 ετών σήμερα, υπουργός του Καραμαλή του Μεγάλου, εάν δεν τους είχες βάλει το ένα στο Υπουργείο των Εργολάβων και τον άλλον στο Υπουργείο των Εφοπλιστών, ίσως να μην είχες αυτή την τύχη. Και το σκέφτομαι. Λέω, μήπως είναι αυτό το λάθος. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι κάποιοι από αυτούς πρόδωσαν ιδανικά. Καλώς τα πρόδωσαν για εκείνους. Για μένα κακώς. Άρα λοιπόν, εγώ συνεχίζω με νέο αίμα, φρέσκο αίμα. Κύριε Γιαννούλη, το 62% του κόμματος σήμερα είναι νέοι επιστήμονες, νέοι άνθρωποι που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Νέοι άνθρωποι. Εάν δείτε μια κεντρική μας επιτροπή, καμία σχέση με το παρελθόν. Και εν πάση περιπτώσει, απομακρύνθηκαν με τον ΑΒ τρόπο εκείνοι οι οποίοι γρατζούναγαν λίγο τον κόσμο και εκείνοι οι οποίοι ήταν γραφικοί. Και χαίρομαι γι' αυτό. Έχω μια πολύ καινούργια ομάδα. Και αισιοδοξώ για το αύριο. Και πρέπει να αισιοδοξεί και ο ελληνικός λαός που υπάρχουμε εμείς. Με στέρεες βάσεις και ένα στέρεο πρόγραμμα. Έχουμε πει εμείς να καταργηθούν τα ταμεία. Και να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας. Το φωνάζω από το 2002, όταν ήμουν ανεξάρτητος βουλευτής. Εχθές βγήκε ο Βρούτσης και είπε από το 2017 ένα ταμείο. Τι να κάνω προηγούμε 15 χρόνια. Πρέπει να απολογηθώ γιατί προηγούμε σε ιδέες και σκέψεις 15 χρόνια. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Ότι έχουμε τον τρόπο, έχουμε την πρόταση, έχουμε τη σκέψη. Ενοχλεί αυτή η πρόταση. Εγώ θα πολεμήσω όμως να την εμπεδώσει στον ελληνικό λαό. Το έκανα όταν ήμουν μόνος μου. Δεν θα το κάνω τώρα που έχω 200.000 ανθρώπους και πολύ καλούς αξιωματικούς, στρατιώτες και αξιωματικούς. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν άγνωστες πτυχές, σκιές, γκρίζα σημεία των τελευταίων 3 ετών για τα οποία δεν έχετε μιλήσει? Δεν είμαι αφελής και δεν κάνω τυχαία αυτή την ερώτηση. Γκρίζες σκιές σε σχέση με τις σχέσεις που είχατε είτε με τους κυβερνητικούς σας εταίρους, τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Σαμαρά πριν από λίγα χρόνια, είτε στην πορεία μέχρι να φτάσετε στην έξοδο από το κοινοβούλιο. Υπάρχει κάτι για το οποίο δεν έχετε μιλήσει? Ναι, υπάρχουν για 3 πράγματα. Πρώτα, ότι ο Παπανδρέου στα θέματα εξωτερικής πολιτικής με ρώταγε πάρα πολύ συχνά. Και του είχα πει ότι πρέπει να γίνει άξονας Τελαβίβ, Λευκοσία, Αθήνα, Μόσχα. Το πρώτο σκέλος το υιοθέτησε, το προχώρησε, το θέμα της Μόσχας, ο Σάκης του το σύνταγα, ύστερα από μία ώρα με πέραν οι Αμερικανοί και μου λέγανε κόψτο. Με ένα μαγικό τρόπο η συζήτηση την οποία έκανα με τον τότε πρωθυπουργό της χώρας σε μισή ώρα ήταν γνωστή στην Ουάσιγκτον. Ένα θέμα το οποίο με έχει ενοχλήσει εξαιρετικά πολύ. Και νομίζω ήταν και λάθος. Αυτή η μονόχλωτη πολιτική, Σαμαρά, Αμερικάνοι, Παπανδρέου, ακόμα η κυρία Μπακογιάννη, του κυρίου Σιμίτη, η Αμερικανόπληκτη, πράγματι με προβληματίζει. Εδώ στην Ελλάδα για να γίνεις πρωθυπουργός πρέπει να τα δώσεις όλα στους Αμερικανούς. Θυμίζω ότι το 1993, όταν Μητσοτάκης έφερε Κάρατζης και Μιλόσεβιτς κάτω στη Βουλιαγμένη, είχε αναγγελθεί από τον κύριο Χριστόφερ, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, 10 Οκτωβρίου εκλογές. Ως διαμαγείας ο Σαμαράς, το δικό της παιδί, έριξε το Μητσοτάκη. Και γι' αυτό είπα, άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Θα γνωρίζετε βέβαια ότι κάποιοι που ξέρουν καλά τα εσωτερικά της παράταξης στην οποία ανήκετε κι εσείς, μιλούν για πληγές που δεν έκλεισαν από το 1993, με πρωταγωνιστές τον επίτιμο εν ζωή πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη, τον ίν πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά και εσάς ενταγμένο στην σκληρή μητσοτακική πτέρυγα την περίοδο 1990-1993. Βεβαίως, ενοχλήθηκα τότε για την προδοσία, όπως ενοχλήθηκα για την τωρινή προδοσία. Και συμπτωματικά, αυτό όμως δεν είναι πολιτικό χαρακτηριστικό. Αυτό είναι ανθρώπινο κυρίως. Πώς? Αυτό λέω δεν είναι αμιγώς πολιτικό. Είναι πολιτικό, γιατί πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας. Πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας πού παραδίδει το ψηφοδέλτιό του. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Και το παραλαμβάνω άλλη μια φορά. Ο κύριος Σαμαράς τότε έριξε την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Και ήταν το αγαπημένο παιδί του κύριου Μητσοτάκη. 39 ετών τον έκανε Υπουργό Οικονομικών και 40 Υπουργό Εξωτερικών. Εσείς είπατε ότι το 1996 θα ήταν πρωθυπουργός όμως ο κύριος Σαμαράς, αν δεν συνέβαιναν. Θα ήταν το 1996 πρωθυπουργός. Εάν έμενε μέσα. Αλλά αναγνωρίζεται ως ένα βαθμό την πολιτική του αξία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αναγνωρίζω ότι είχε μια προώθηση από τότε μεγάλη ο κύριος Σαμαράς και θα ήταν πρωθυπουργός το 1996. Και θα ήμασταν και κυβέρνηση, αν θέλετε, παρά την προδοσία του το 1996. Βλέπω κάποια τρελά βίντεο στο νερό, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Στο δικό μας αέρα, μην ανησυχείτε, είναι όλα μια χαρά. Μάλλον κάτι στο χώρο που ωραία. Είστε εσείς. Άρα λοιπόν είναι κάτι άλλο που γίνεται από το εδώ room control. Πιστεύω ότι θα το διορθώσουν τα παιδιά. Λοιπόν.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Το 1996, στην κηδεία του Σολομού, στη Λευκοσία είμαστε δίπλα-δίπλα. Του λέω, Αντώνη, έλα τώρα, πάμε με Εύερτ, έλα τώρα να πάρουμε το Σιμίτι, πάμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν με άκουσε. Το 96 λοιπόν, αν είχε έρθει μαζί, και αυτός θα είχαν 10 χρόνια την πορεία του, και η κυβέρνηση θα ήταν η Νέα Δημοκρατία από το 96 και θα άλλαζε το πολιτικό γίγνεσθε. Εν πάση περιπτώσει, με τον κύριο Σαμαρά είμαστε πράγματι από το 77 μέχρι το 93 μαζί. Όταν λέμε μαζί, μαζί, χέρι-χέρι. Το 93 και μετά με την προδοσία την οποία έκανε, χωρίσαμε. Το 98 πόσο καιρό έχετε ήμουν να υποστηριχτής από τη συζήτηση που κάναμε το Μάιο, που μου έλεγε έλα μέσα και του έλεγα: αν δεν αλλάξουμε πολιτική, δεν μπορώ να έρθω μέσα. Έχω από το μνημόνιο για να γυρίσω στο μνημόνιο. Από τότε έχουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σαμαρά. Στο ενδεχόμενο που ανοίξει ένας διάβλος επικοινωνίας. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που μιλάνε με τον κύριο Σαμαρά. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε με τον κύριο Σαμαρά και οι οποίοι έρχονται ως προφανώς ενδιάμεση για διάφορες έτσι προτάσεις, ενστάσεις ή αιτιάσεις, τις οποίες βεβαίως εγώ σήμερα τις αρνούμε παντελώς. Εάν υπάρξει ατομική πρόκληση με πατριωτική ενίσχυση για την σωτηρία της χώρας, υπάρχει ενδεχόμενο να ανταποκριθείτε? Εάν ο κύριος Σαμαράς καταλάβει ότι ήταν λάθος μέχρι τώρα πολιτική και προσέλθει σε αυτά τα οποία προτείνω, θα ήμουν τρελός να πω ότι αρνούμε αυτά τα οποία προτείνω. Αλλά ο κύριος Σαμαράς έχει τραβήξει τη γραμμή του. Η υπογραφή στην κυρία Λαγκάρντ ότι όσο πολιτεύεται δεν θα κάνει πολιτική εναντίον του μνημονίου, νομίζω τον έχει δεσμεύσει ανεξίτηλα. Άρα λοιπόν, αν ζητεί κάποιος άλλος, ενδεχομένως από τη Νέα Δημοκρατία, να κάνει αυτό το προσκλητήριο, χωρίς να είναι δεσμευμένος ότι διαβίου θα υπηρετεί την επικυριαρχία των Γερμανών. Εκεί είμαι έτοιμος να συζητήσω. Γιατί θα πέσει η κυβέρνηση λόγω της λίστας Λαγκάρντ και πότε ακούσατε εσείς πρώτη φορά για αυτή τη λίστα? Γιατί η αναλύωτη λίστα, έχει μέσα ονόματα πάρα πολύ σοβαρά, που θα φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση στο Βενιζέλο. Άρα λοιπόν, δύο δεδομένα. Ή ο κύριος Σαμαράς θα κάνει τα στραβά αυτό μάτια. Αυτό το γνωρίζετε τώρα ή το γνωρίζατε παλαιότερα? Έχω την επιβεβαίωση τώρα. Άρα λοιπόν. Να ρωτήσω με ποιον τρόπο την έχετε αυτή την επιβεβαίωση. Μην ξεχνάτε ότι κάνω τη δουλειά που κάνετε και εσείς χρόνια. Προφανώς εγώ δεν την κάνω τόσο αποτελεσματικά όσο εσείς, γιατί δεν γνωρίζω τα ονόματα. Πρώτον, είστε εκτός του κέντρου αποφάσεως στη Θεσσαλονίκη και δεύτερον, είμαι λίγο πιο παλιός εγώ. Και ως εκ τούτου, επιτρέψτε μου να πω ότι έχω περισσότερες επαφές και γνωριμίες. Έτσι δεν είναι? Το σέβομαι. Άρα, λοιπόν, αλλά επειδή μου αρέσουν οι καθαρές κουβέντες, εσείς γνωρίζετε ότι είναι πρόσωπα της ενεργού πολιτικής ή πρόσωπα άμεσα συνδεδεμένα με ανθρώπους που πήραν αποφάσεις? Βεβαίως. Απολύτως. Άρα λοιπόν θα έρθει σε δύσκολη θέση ο Βενιζέλος. Από εκεί και πέρα είναι τι κάνει ο Σαμαράς. Δεν με ενδιαφέρει όμως, Χρήστο, τι κάνει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Με ενδιαφέρει τι κάνει ο κύριος Τσίπρας. Τι κάνει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ζητάει αμέσως να γίνει ανακριτική των πραγμάτων επιτροπή. Και αν δεν μπορεί, εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Γιατί? Γιατί ζητάει για την κατάθεση ο Μελιώτη. Αυτό το παιχνίδι, αυτό ο συμβασμός, αυτή η πολιτική του όριμου φρούτου, θα σα πείσει και θα πέσει, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή το πρόβλημα σήμερα, τώρα που μιλάμε, παραμονές του 2013, λέγεται Τσίπρας να ζητήσει από τη Βουλή εξεταστική και αν μπορεί και ανακριτική, προανακριτική επιτροπή για να λυθεί το θέμα. Αυτό το καμουφλάζ του κύριου Τσίπρα εμένα με προβληματίζει. Πολύ λάδι, τηγανίτα τίποτα. Γιατί θα φέρει σε δεινή θέση τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο. Σε δεινή θέση. Δανείζομαι δηλώσεις σας ότι ελάχιστες εξεταστικές ή προανακριτικές επιτροπές κατέληξαν σε αποτέλεσμα. Είναι πολύ κοινότυπο επιχείρημα. Το επαναφέρω απλά γιατί το έχω και μπροστά μου ως δήλωση. Εγκαλείτε το ΣΥΡΙΖΑ για κάτι το οποίο εσείς έχετε καταλήξει ότι είναι ατελέσφορο. Και βεβαίως είναι, γιατί όταν ζήτησε 19 φορές ο κύριος Αϊβαλιώτης στις Ζήμες να έρθει να καταθέσει ο Σιμίτης, το κάνανε αβαβά μεταξύ δύο κόμματα για να μην πάει στο βατοπέδι που ήταν παράλληλα αυτά ο Καραμαλής. Αυτό είναι ο συμβασμός του μεγάλου κόμματος. Αλλά όμως θα βγει πράγμα. Θα βγει πράγμα και θα έρθει σε δύσκολη θέση ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Άρα λοιπόν ο Τσίπρας έχει πεδίο δόξης πολιτικών λαμπρό μπροστά. Γιατί ο κύριος Τσίπρας κολώνει, είναι ένα θέμα το οποίο με προβληματίζει τα μάλα. Και το καταθέτω για να προβληματίσει και τον ελληνικό λαό. Τους έχει στο Εσείς χέρι. Έχετε τους έχει πάνω στο τηγάνι. Έχετε για να βάζει φωτιά. Κύριε Πρόεδρε, έχετε απάντηση ή σας προβληματίζει ακαδημαϊκά? Η μία εκδοχή είναι ότι
Όχι, πιστεύω, η μία εκδοχή είναι ότι πιστεύει στην πολιτική του όριμου φρούτου. Θα σαπίσουν και θα πέσουν. Και δεν θέλει να επιταχύνει διαδικασίες. Εγώ πιστεύω όμως ότι η δρόσα πολιτική τα θέλει όλα άμεσα. Εσείς πώς βλέπετε να διαγράφεται η κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί υπάρχουν και κάποια δημοσκοπικά χαρακτηριστικά και ευρήματα ότι ναι μεν υπάρχει μια αποδοχή του στάτους που βιώνουμε σήμερα, αλλά πολύ εύκολα υπάρχουν ανατροπές, δανείζομαι πάλι σύνθημά σας και τίτλο πολιτικών σας επιχειρημάτων, ότι είναι ευεπίφοροι πολίτες σε δραματικές αλλαγές του πολιτικού σκηνικού. Δεν πάνε σε εκλογές, δεν τους βαστάει και δεν θα τις κάνουν και γιατί δεν τις κάνουν εξάλλου. Πιστεύω, εάν γίνει αλλαγή, θα γίνει αλλαγή προσώπου στην Πρωθυπουργία. Θα βρουν κάποιον άλλον, ο οποίος να μην έχει μπει τόσο μπροστά στο μνημόνιο, να είναι πιο καθαρός, πιο έτσι γυαλιστερός και να το βάλουν και να δημιουργεί ένα ευρύτερο σχήμα από αυτό που είναι σήμερα. Αυτό πιστεύω ότι είναι σχεδιασμός εκείνων οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα χωρίς να φέρουν τριγμούς. Αυτό πιστεύω. Πάντως, αν θα γίνει, βέβαια. Αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι το πιθανότερο. Ορισμένες φορές, γιατί θέλω να διανύσουμε τα τελευταία λεπτά της εκπομπής και με λίγο πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ορισμένες φορές δίνετε την αίσθηση ότι οι συνάδελφοί σας, οι άνθρωποι με τους οποίους βρίσκεστε στην κεντρική πολιτική σκηνή χρόνια, έχουν στοιχεία. Υπάρχει έλλειψη ευαισθησίας. Τι θέλω να πω, ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Τώρα παίρνουμε μηνύματα, έχουμε διάφορες προσλαμβάνουν στις παραστάσεις από ανθρώπους που κινδυνεύουν για την επόμενη μέρα της εργασίας τους. Ότι είστε λίγο πολύ αποκομμένοι. Πριν από λίγο με ρωτούσαν για το τι θα γίνει με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, με τις τράπεζες που ενώνονται και συγχωνεύονται. Μία σειρά από ερωτήματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, αλλά φαίνεται ότι στην κεντρική πολιτική συζήτηση αυτά είναι ίσονος δευτερεύουσα σημασία, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω. Είναι πρωτεύουσας. Πρωτεύουσα θέση αυτή. Εγώ φώναζα για τη συγχώνευση τραπεζών από τον Καραμαλή ακόμα. Συγχώνευση τραπεζών θα πέσετε έξω. Δεν μπορεί παρά να γίνουν. Δεύτερο, τώρα το ΤΑΦ και κάποια άλλα τα έχουν πακετάρει για να πάνε σε μία από τις μεγάλες οικογένειες. Περιμένετε τις εξελίξεις και θα δείτε. Είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει να τα λύσουμε, να τα συζητήσουμε, να τα πούμε στον κόσμο να καταλάβει. Το ΤΑΦ είναι ένα μπουκέτο, σαν την Αγροτική. Η Αγροτική Τράπεζα σε μια νύχτα πέρασε στην Τράπεζα Πυραιός. Είδατε κανένα σχόλιο σε καμία εφημερίδα? Είδατε κανένα μονόλεπτο σε κάποια τηλεόραση? Πάλι το ακριβώς σύστημα. Ακριβώς, γιατί πήγε σε εκείνη την οικογένεια. Πώς? Πάλι το σύστημα. Έβαλε το χέρι του. Πάλι το σύστημα. Το σύστημα. Ακριβώς πήγε στο σύστημα. Στο σύστημα πήγε. Θέλω να πω ότι εκεί που πήγε η Αγροτική Τράπεζα θα πάει και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Περιμένετε και θα δείτε. Μάλιστα. Τώρα. Είναι μία από τις παραμέτρους και την αναφέρατε και εσείς η ρητορία σας για τα εθνικά ζητήματα με έντονο το στοιχείο του πατριωτισμού φαίνεται ότι θωράκει σε άλλους πολιτικούς χώρους που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά τουλάχιστον εμφανίζονται ευνοημένοι και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός που ξεκίνησε πρώτος την προσέγγιση σε αυτόν τον ιδεολογικό χώρο να βρίσκεται εκτός Βουλής. Νιώθετε ότι κινδυνεύουν και αυτοί από την παθογένεια του λαός, δηλαδή πολύ απότομα να χάσουν δυνάμεις? Είπατε πριν από λίγο για την ευαισθησία. Να θυμίσω ότι είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έδωσε 1 εκατομμύριο για το Ταμείο Φτώχειας. Κανείς άλλος δεν το έχει κάνει. Να θυμίσω ότι έδωσα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να γίνει μετά από 40 χρόνια ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ιστοδίων. Να θυμίσω ότι είχα κάνει το κοινωνικό παντοπολείο όταν οι άλλοι ήταν ανύποπτοι και ανυποψίαστοι για τέτοια πράγματα. Πράγματι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ευαίσθητος στα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, με πολύ σεβασμό στο Ταμείο της Πολιτικής που είναι η κάλπη εν προκειμένου, δεν φαίνεται να απέδωσαν αυτά. Θυμίζω. Δεν με ενδιαφέρει, δεν το έκανα για να αποδώσουν. Εγώ το έκανα για να είμαι καλά με τη συνείδησή μου. Μάλιστα. Δεν περίμενα να ξυπνήσω Μέγας Αλέξανδρος και να με ψηφίσει. Το έκανα για τη συνείδησή μου. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είμαι το ίδιο ευαίσθητος και με τα δάνεια. Αυτή τη στιγμή χαίρομαι που δανείζονται όλοι αυτοί που δεν έχουν δική τους ιδεολογία και πολιτική τοποθέτηση από την ιδεολογία του λαός. Ήξερε κανείς την ΟΟΣ όταν φώναζε ο Καρατζαφέρης? Έγινε σημαία για κάποιο κόμμα. Και μάλιστα ο αρχηγός του και την εποχή ήταν και υπουργός θαλασσών. Ο καθήλυνα είναι αρμόδιος, εν πάση περιπτώσει, εμέσως. Δεύτερον, για τα εθνικά μας θέματα.
Φώναζε ο Καρατζαφέρης χρόνια ότι δεν πρέπει η Τουρκία να μπει στην Ευρωζώνη. Δεν έπρεπε, γιατί θα έχει 99 βουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο και η Ελλάδα συγκροτήσει 18. Δεν έπρεπε. Τώρα το βλέπουν και έχουν αρχίσει όλοι να πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία υπηρέτησα. Και τα υπηρέτησα απείραχτα, δηλαδή χωρίς να ξεφύγω ούτε μία μοίρα από το 2000 που έκανα το κόμμα. Χαίρομαι λοιπόν που τα έχουν υιοθετήσει άλλα κόμματα. Αλλά ξέρετε, άλλο το original και άλλο το imitation. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο κόσμος και σοφία διαθέτει, οι πολίτες και τεκμήριο, αυτοί επιλέγουν και κάνουν την τελική κρίση κάθε φορά που καλούνται στην κάλπη. Κάτι τελευταίο επειδή... Κύριε Γιαννούλη, με παρησία, με παρησία. Με παρησία και όχι έπαρση. Και αυταρέσκεια. Ο κόσμος δεν βλέπει βουλή όσο έβλεπε με Καρατζαφέρη. Ήμουνα 12 ώρες την ημέρα στη Βουλή. Και μάλιστα υπήρχαν παράπονα από τα στελέχη μου γιατί δεν μπορούσαν να με δουν. Αλλά θυμάστε πώς οδηγούσα την κοινοβουλευτική κούρσα με τις παρεμβάσεις μου. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Δεν εμφανίζονται οι πολιτικοί αρχηγοί μέσα ή στη Βουλή. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν παίρνουν πρωτοβουλίες. Ψάξτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και δείτε πόσο μιλήσει ο Καρατζαφέρης. Είχα περισσότερες ομιλίες από κάθε άλλον βουλευτή και ήμουν αρχηγός κόμματος. Έτσι που εννοείται δεν έχω την ευχαίρεια αυτή. Όταν λοιπόν θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό, μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό. Όμως αυτό δεν είναι λαϊκισμός, που είπε και κάποιος. Γιατί αν δεν κάνεις λαϊκισμό, δυστυχώς ο άλλος έτσι έχει μάθει να ψηφίσει. Έχουμε μια πολιτική παιδεία στον ψηφοφόρο, όχι ιδιαίτερα επαρκή. Μόνο τα ρουσφέτια είναι. Το να δουλεύεις σκληρά για την Ελλάδα δεν έχει αποτέλεσμα. Όμως εγώ επιμένω. Θα δουλεύω και θα προσφέρω ό,τι μπορώ για την Ελλάδα. Όσο ακόμα μπορώ και αντέχω. Πάντως... Έχω δύο ευρωβουλευτές. Είμαι παρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα καταλάβει ότι είναι απαραίτητη η παρουσία μου στο επόμενο Κοινοβούλιο. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, εκείνη η σύνθεση που έβγαινε από τον Καρατζαφέρη και με κόστος, όπως είδατε από κάποιους, είναι αυτή που έδωσε και αποτελέσματα. Χαίρομαι που πέρυσι, τέτοια εποχή, έδωσε στην Ελλάδα κυβέρνηση. Εγώ το 566 έδωσα όμως πρωθυπουργό τότε στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν με την επιλογή. Εγώ ανέπτυξα το σκεπτικό μου για τον έκανα. Αλλά τότε προσέφερε στην Ελλάδα αυτό το οποίο χρειαζόταν. Μια κυβέρνηση που δεν μπορούσε ο Σαμαράς με τον Παπανδρέου. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, τα κρίνει και η ιστορία εν θερμό και εν ψυχρό. Πάντως, επιτρέψτε μου, και πάλι θα το πω με πολύ σεβασμό, ότι θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση να κατατάξω έναν πολιτικό συνομιλητή μου στην κατηγορία των ανθρώπων που απαντούν ποιο είναι το μεγαλύτερό σας ελάττωμα, η ειλικρίνειά μου. Και γιατί το λέω έτσι? Γιατί σε όλη αυτή την κουβέντα και όλους αυτούς τους μήνες δεν άκουσα ποιο είναι το κορυφαίο λάθος του Γιώργου Καρατζαφέρη. Επαναλαμβάνω ότι σκεφτόμουν πρώτα την Ελλάδα και όχι το κόμμα. Αυτό είναι το κορυφαίο μου λάθος. Εάν σκεφτόμουν το κόμμα, θα ήταν διαφορετικά πράγματα. Αν έλεγα όχι την πρώτη φορά και άσε που πήγαινε η Ελλάδα σε οποιαδήποτε βράχια, εάν δεν άφηνα να γίνει κυβέρνηση και άφηνα τον Πρετσάνικο να γίνει πρωθυπουργό, με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα, καλώς, εγώ θα ήμουν στο 20%, λένε οι εχθροί μου. Επομένως λοιπόν θα ήμουν πολύ καλά κομματικά, αλλά θα ήμουν καλά με τη συνείδηση. Εγώ θέλω ο εγγονός μου, όταν μεγαλώσει, να του λένε ότι ο παππού σου δεν πρόδωσε ποτέ την Ελλάδα. Ήταν πάντα πατριώτης. Και αυτό ήταν μεγαλύτερο τίτλο τιμή, υπάρχουν δεν υπάρχουν στη ζωή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τη χρονιά που ανατέλει το 2013. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την εταιρεία που μου δώσε χρόνο που δεν μου δίνουν εδώ τα μεγάλα αθηναϊκά κανάλια. Δεν συμβαίνει πρώτη φορά, συνέβαινε και παλαιότερα, έτσι, για να μην υπάρχει καμία σκιά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Γι' αυτό ορμητήριό μου πάντα είναι η Θεσσαλονίκη. Εμένα ορμητήριό μου είναι η Μακεδονία και το ξέρουν όλοι. Και αγαπώ τους ανθρώπους της Μακεδονίας γιατί έχουν αυτό που λέμε, μια μπέσα. Και αυτή η μπέσα πάντα ωφελεί την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.